Λένα. Ορίστε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για λίγο οι δυο μας. Τώρα. Τώρα γιατί όχι. Σας ακούω. Πρέπει να με καταλάβεις και να με δικαιολογήσεις αν είσαι λογική. Για το μόνο πράγμα που νοιάζομαι είναι η ευτυχία του γιου μου. Και ίσως από εκεί ξεκινάνε όλες οι αντιθέσεις μας. Μπορεί να με πεις σκληρή, αλλά δεν είναι σκληρή μια μάνα επειδή φροντίζει το παιδί της. Τι συμβαίνει πάλι? Άφησα να περάσει λίγος χρόνος για να συνέλθεις. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό για την οικογένειά μας. Ποιο θέμα? Ξέρεις καλά ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Αυτό αφορά εμένα και τον άντρο. Από ό,τι μου είπε ο γιατρός, το ήξερες πριν παντρευτείς. Όχι, δεν το ήξερα. Αποκλείεται, το ήξερες. Και δεν είναι καθόλου έντιμο μια γυναίκα που ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί να το κρύβει από τον άντρα που τη ζητάει σε γάμο. Σας ορκίζομαι ότι δεν το ήξερα. Ποτέ κανένας γιατρός δεν μου είχε πει κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ περήφανη, κύριε Βλαστού, και να ξέρετε πως και αυτοί που δεν έχουν τα χρήματα τα δικά σας μπορεί να είναι περήφανοι. Πολύ, μα πάρα πολύ. Αν το ήξερα λοιπόν, δεν το έλεγα του Αλέκου. Τέλος πάντων. Αν είσαι περήφανη όπως λες, τώρα είναι η ευκαιρία να το αποδείξεις. Πώς? Θα ζητήσεις από τον Αλέκο να χωρίσετε. Μάλιστα, να χωρίσετε. Γιατί αυτό το σπίτι χρειάζεται ένα διάδοχο και εσύ δεν μπορείς να του τον δώσεις. Η ευτυχία του Αλέκου είναι ένα παιδί. Ας τον ελεύθερο. Δεν έχεις το δικαίωμα να στερείς από το γιο μου αυτή τη χαρά. Αν είσαι έντιμη και περήφανη όπως λες, θα του ζητήσεις μόνη σου να χωρίσετε. Πόσο σκληρή είστε, Θεέ μου. Με πόση ευκολία μπήγετε το μαχαίρι στην πληγή που με πονάει. Με ενδιαφέρομαι μόνο για την ευτυχία του γιου μου, κοπέλα μου. Και μένα με ενδιαφέρει η ευτυχία του. Τον αγαπάω τον άντρα μου, είμαι ερωτευμένη μαζί του, το καταλαβαίνετε. Αν δεν μπορώ να του δώσω ένα παιδί, μπορώ να του δώσω την ψυχή μου ολόκληρη, τη ζωή μου. Ναι, κυρία Βλαστού, αν δεν μπορώ να κάνω παιδί, δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Είστε κι εσείς γυναίκα, προσπαθήστε να με καταλάβετε. Θα μπορούσατε κάλλιστα να βρεθείτε κι εσείς στη θέση τη δική μου. Σκεφτείτε πόσο σκληρό είναι να σας υποχρεώνω να χωρίσετε από τον άνθρωπο που αγαπάτε. Αυτό μόνο σκεφτείτε. Από όσα λες το σύνορα ένα πράγμα διαπιστώνω. Ότι είσαι εγωίστρια. Δεν σκέφτεσαι παρά μονάχα τον εαυτό σου και καθόλου τον Αλέκο. Ο Αλέκος είναι ευτυχισμένος. Ναι, γιατί δεν ξέρει ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Ας το μάθει και τα λέμε. Πάψε πια! Ρένα! Ρένα! Τι συνέβη πάλι, μητέρα? Ρώτα τη Ρένα να σου το πει.